Γεια σου, Λάκη. Τι ανέλαβε. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Εγώ πρόλαβα και το έπαιξα. Α, το ξέρω. Long gun. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Assist και goal. Έτσι. Κατευθείαν. Ούτε ο Πέτρος Μάνταλο θα ήμουν. Πού τον πήγε το Λαπόρτα για φαγητό, ο Μελισανίδης, ξέρουμε. Όχι, αυτό δεν το έχω μάθει. Ήταν στην Κηφισιά μετά το σύζυγό του. Α, ωραία, να το. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη που σηματοδοτεί έτσι και τη νέα εποχή, θα λέγαμε, για την ΑΕΚ από τη στιγμή που εγκαινιάζει και την Αγία Σοφιά. Πρέπει να θυμίσουμε ότι και το 62 που είχε εγκαινιαστεί ο Χλεοτάπητας στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ είχε παίξει με την Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Ήταν και τότε ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Δείχνει πράγματα, σηματοδοτεί πράγματα. Νομίζω από εδώ και πέρα θα έχουμε να βλέπουμε έτσι διάφορες τέτοιες ωραίες καταστάσεις στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, για το οποίο βέβαια ακόμα ανυπομονούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουν οι οπαδοί στα εγκαίνια της Παρασκευής, αλλά και στον αγώνα με τον Ιωνικό, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε εκκρεμεί μια υπογραφή του αντιπεριφερειάρχη του γνωστού ηθοποιού του Χάρη Ρώμα, mm-hmm. Ο οποίος λείπει στο εξωτερικό από ό,τι μαθαίνουμε. Και κάπου έχει κολλήσει, δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή έχουμε από σοβαρά έως ηλαρά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν την οποιαδήποτε διαδικασία, γιατί η άδεια δόθηκε. Μέσω Gov δεν μπορείς να... ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει κάποιος ανταυτού. Δεν ξέρω, γίνονται διάφορα. Πάντως μέχρι να τα δούμε όλα οριστικά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί έχουμε δει πολλά επεισόδια και κακά τα ψέματα και μεγάλο πόλεμο, ακόμη και από μερίδα του τύπου που αφισβητούσε μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα πάρει άδεια το γήπεδο. Στα όρια του αθέμητου, θα έλεγα πολλές φορές. Καλά, η αλήθεια είναι πάντως ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είπε όχι. Οι άλλοι έξι είπαν ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει εμπόδια απίστευτα από τη στιγμή και μόνο που υπήρχε σαν σκέψη το γήπεδο. Οπότε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για να την κάνουμε τώρα σε 5 λεπτά. Πραγματικά όμως παίρνουν άδεια γήπεδα τα οποία δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ούτε 100 ανθρώπους. Όπως... και βλέπουμε τώρα ένα υπερσύγχρονο, δεν ξέρω ακόμη και η Ριζούπολη αν είναι κατάλληλη, δηλαδή η Λεωφόρος, γιατί είναι παλιά γήπεδα, πραγματικά είναι επικίνδυνα γήπεδα και βλέπουμε τώρα, ξέρω εγώ, εδώ να κολλάμε στο ύψος που έχουν τα κάγκελα, το που θα μπει ακριβώς το plexiglass και τέτοια πράγματα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια πιθανή είσοδο οπαδών. Θα πρέπει να προφυλαχτούν οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα πάρει αυτό. Γι' αυτό και επικαλέστηκα τη Ριζούπολη και τη Λεωφόρο. Μην το πάρουν στραβά ούτε οι φιλάθλοι του Απόλλωνα ούτε του Παναθηναϊκού. Αλλά πραγματικά είναι παλιά γήπεδα, τα έχετε δει κι εσείς. Και μόνο που βρίσκεσαι μέσα σε πολλά σημεία κινδυνεύεις. Είναι πολύ στενά. Υπάρχουν κάποια κάγκελα αιχμηρά, διάφορα πράγματα τα οποία σίγουρα δεν ελέγχονται. Δεν το συζητάμε. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε σε ένα στολίδι πραγματικό, γιατί είναι ολοκένουργιο το γήπεδο. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ήδη η UEFA έχει αναθέσει το τελικό του Conference League για την επόμενη σεζόν. Το έχουν δει δηλαδή και άνθρωποι ίσως και πιο ειδικοί από αυτούς τώρα που καλούνται να δώσουν την άδεια και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα απίθανα πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος της ΑΕΚ κάπου έχει αγανακτήσει με αυτό το πράγμα που βλέπει. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να μπει μέσα κόσμος και να μην υπάρχει ασφάλεια, δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες άλλες σκοπιμότητες που αυτή τη στιγμή αντιπαλεύονται την προσπάθεια της ΑΕΚ να εγκαινιάσει το νέο της γήπεδο και να γυρίσει σιγουριστικά σελίδα, θα λέγαμε, στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Ήρθε και ο Λαπόρτα, είπε ότι και η ΑΕΚ, σαν την Μπαρτσελόνα, είναι κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ. Αυτά όλα αρέσουν στον κόσμο, όπως ξέρετε. Φτιάχνουν λίγο το κλίμα. Αν έφερε κανένα παίκτη, θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά εντάξει. Ακόμα καλύτερα. Είχε έρθει κάποτε ο Τσίριτς. Μετά ο Τσιγκρίνσκι που πέρασε, εντάξει, έχουμε και κάποιες τέτοιες κινήσεις. Ναι. Και ο Αραούχο που είχε φορέσει τη φανέλα, υπάρχουν και κάποιες τέτοιες, ας πούμε, σχέσεις με την Μπαρτσελώνα. Η ουσία είναι, αν πάμε στο αγωνιστικό, ότι είχαμε και ένα άσχημο νέο με τον τραυματισμό του Φανφέρ, ο οποίος παρουσίασε μια θλάση δευτέρου βαθμού, αρκετά σοβαρή δηλαδή, στον τετρακέφαλο, στον πρόσθετο μοιραίο. Κάτι που σημαίνει ότι χοντρικά κανένα μήνα θα πρέπει να λείψει. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι και το πρόγραμμα θα είναι ευχής έργων αν η ΑΕΚ τον έχει το τέλος Οκτωβρίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι που θα δώσει στο νέο της γήπεδο. Ναι, βέβαια να πούμε ότι έχει, χρονικά έχει συμπέσει η ατυχία του Φανφέρτ με την μετακόμιση σε εισαγωγικά του Λιβάη Γκαρσία από τη γραμμή στον άξονα και δουλεύει αυτό.
Και ναι. να πω και ακόμη μια φορά ότι πρώτος έχει δοκιμάσει ο Φριδόπουλος αυτό πέρσι, γιατί πρέπει να ακούγονται έτσι. Και αυτά, ο Αλμέιδα, ναι. Ο άνθρωπος το είδε και το εφάρμοσε πάλι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Είχε παίξει και πέρσι στο μοιραίο παιχνίδι εκεί στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ο Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή είχε πάει πολύ καλά. Και το 0-2 που έγινε 3-2. Και γενικότερα, βέβαια, νομίζω ότι έχοντας και το Φανφέρ τα χέρια του Αλμέιδα, θα ήθελε να έχει τον Λιβάη Γκαρσία πιο ελεύθερο να τον τοποθετήσει αν χρειαστεί και στα πλάγια. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Θα δοκιμάσει πάντως κάποια πράγματα σήμερα το απόγευμα στις 6.30 στα Σπάτα, στο φιλικό και κλεισμένο των θυρών που έχει με τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Θα δει το CTB, εάν μπορεί να υπολογίζει από τώρα στο να τον βάλει βασικό. Θα δει τον Ελίασον και τον Μουκουντή πόσο έχουν προοδεύσει σε ό,τι αφορά την αφομοίωση των συστημάτων και γενικότερα στην ομάδα, στη συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Οπότε να διορθώσει κάποιες πιθανές ατέλειες που ακόμα υπάρχουν. Με όσους έχουν απομείνει βέβαια, γιατί είπαμε λείπουν αρκετοί διεθνείς με τις ομάδες δεξιά και αριστερά. Ωραία, ναι, είναι μια διακοπή που την θέλει ο Αλμέιδα για να προσαρμόσει λίγο τους νεοφερμένους σε σχήμα, τακτική και με το υπόλοιπο team. Ναι. Περιμένουμε, εντάξει, και αυτό του Ρώμα πιστεύω θα είναι τυπικό. Οπότε, τυπικό, απλά καθυστερεί πάρα πολύ την όλη διαδικασία, γιατί περιμένουν όλοι με αγωνία την ανακοίνωση της ΠΑΙΑΕΚ για το αν τελικά, ας πούμε, για τα εγγένεια θα υπάρχουν εισιτήρια, αν θα χρησιμοποιηθούν τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι κόσμος κυρίως από επαρχία που περιμένει να οργανώσει ένα ταξίδι προς την Αθήνα για να παραβρεθεί τόσο στα εγγένεια όσο και στον αγώνα με τον Ιωνικό. Mm-hmm. Ο χρόνος πλησιάζει, είναι μια εβδομάδα πριν, έτσι. Θα έπρεπε να είναι γνωστά αυτά. Για να δούμε. Περιμέναμε τόσο καιρό, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Σε θέλω την άλλη εβδομάδα και λίγο πιο ενεργό και στα τηλεοπτικά δρόμενα εδώ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η επικαιρότητα αυτό επιτάσσει. Ναι, βέβαια. Και να διευθετήσουμε και τα άλλα πράγματα που έχουν αφήσει εκκρεμότητες. Και να σου δώσω και ένα ματσάκι, επειδή είσαι και γουρλής. Ναι. Over 3,5 το μάτς του Βιετνάμ. Κάν το Λογκάν. Ένα μάτς μας έδωσες και το ξεχύλωσες. Αυτό ήταν. Το θα πάει over 3,5. Το μάτς τώρα το έχει γυρίσει ανάποδα η Καντό και κάνει φάση η Καντό. Α, μάλιστα. Κάτι θέματα έχουμε εκεί. Να δούμε. Έγινε like, ευχαριστούμε. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. Για. Να πούμε ότι τον γκολ της Νοτιού Κορέας έχει βάλει ο Χουάνκ των Γουλφς. Ο Χουάνκ. Πόσοι Χουάνκ παίζουν εκεί? Τώρα τρεις, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά τους παίκτες. Δεν έχω δει την ενδεκάδα, ξέρω ότι παίζουν οι δύο του Ολυμπιακού και τους των Γουλφς. Μάλιστα. Over 3,5 παιδιά, το μάτς της Καντό με τη Λονγκάν. Εγώ θα περιμένω να